Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Εμείς αναλάβαμε καινούριο χωράφι, να το κλαδέψουμε. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και όπως κλαδέψαμε, εντοπίσαμε και μία φούντα με ελιές. Και είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε το SP452. Να δούμε τι κάνει, πώς κάνει. Αυτή τη φούντα έχουμε μόνο. Έχει βέβαια και εδώ κάτι λίγες, μπορεί να τις ρίξουμε. Έχουμε στρώσει το πανί, το μπεμπάκι εδώ πέρα μάχημο. Έχει ελιδάκια εδώ πέρα. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει το SP. Είναι η πρώτη φορά που θα το δοκιμάσουμε. Δεν έχω ξαναδουλέψει τέτοιο εργαλείο. Δεν είμαι ο ειδικός που θα μπορούσε να δείξει την πραγματική του δύναμη. Αλλά είναι ευκαιρία να το δούμε εμείς, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει. Πώς μπορεί να το κάνει. Για να δούμε. Θα βάλουμε μπροστά το θηρίο. Αρχικά θα πούμε ότι έχουμε βάλει το μεσαίο άξονα που είναι στο 2.20 απόσταση. Για πάμε. Για να πιάσουμε το κλαδί. Το έχουμε πιάσει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω. 3, 2, 1, πάμε! Yeah.
αν και είμαι τελείως άπειρος, δεν έχω ιδέα πως δουλεύουν αυτά τα μηχανήματα, το πως δουλεύει ο δονητής κτλ. Έκανε καταπληκτική δουλειά. Οι ελιές είναι ακόμα άγουρες, δεν είναι η ώρα τους για να μαζευτούν, δηλαδή δεν πέφτουνε, αλλά τις έριξε σχεδόν όλες, το 90% έχει πέσει. Δηλαδή από ό,τι βλέπω εγώ εδώ πέρα, έριξε το 90% επί τόπου. Πάρα πολύ καλό. Ναι. Φαντάζομαι, με πάει και όταν θα καμώσουν, δηλαδή ελιές τον άλλο μήνα, θα πέφτουν, θα τις ακουμπώ και θα πέφτουν επί τόπου όλες κάτω. Ναι, καλό. Δηλαδή, εντάξει, άγκουρη η ελιά την έχει ρίξει. Να, ας πούμε και αυτά που μείνανε με τη χτένα, θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι, ναι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι δεν όλη η ελιά μαζεμένη. Δεν άφησε καρπό απάνω ιδιαίτερο, δηλαδή όλος είναι κάτω. Σιγά σιγά θα μάθουμε και αυτό το εργαλείο να δουλεύουμε πιο σύγχρονα, πιο αποδοτικά. Πάντως όλες οι ελιές κάτω, έτσι. Όλες οι ελιές κάτω. Θα το δούμε στην πραγματική μάχη όταν θα ρίξουμε. Πάντως η δοκιμή με ενθουσίασε, θα έλεγα. Αυτά από μας. Γεια σας. Εμείς θα συνεχίσουμε το κλάδεμα. Καλή συνέχεια σε εσάς.